κρατήσει τη μνήμη της γυναίκας του ζωντανή μέσα από τις κοινές στιγμές τους που ο ίδιος κατέγραφε με κάμερα. Η Ντιάνα ήταν ο στυλοβάτης του σπιτιού, υποστηρίζει ο σύζυγος της αδικοχαμένης μεσήτριας, και νιώθει ακόμη περισσότερο θυμό από τη στιγμή που ο αγγειοχειρουργός ισχυρίζεται ότι δεν σκότωσε την 36χρονη, αλλά κατέληξε στα χέρια του από ιατρικό λάθος. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορώ να δεχτώ ότι πρόκειται για ιατρική αμέλεια, διότι έχει δείξει πολύ μεγάλη επιμέλεια στο να αποκρύψει το έγκλημά του και με πολύ μεγάλη επιμονή. Συνεπώς δεν μπορώ να δεχτώ ότι υπάρχει ιατρική αμέλεια. Για μας υπάρχει δόλος, πρώτη δολοφονία. Από την πρώτη στιγμή ήταν πεπισμένος ότι κάτι έγινε το απόγευμα της 26ης Απριλίου μέσα στο Ιπποκράτειο. Τότε που η σύζυγός του πήγε για προγραμματισμένη θεραπεία εμβριαγγειών που θα γινόταν από τον κατηγορούμενο γιατρό. Θέλει να μάθει τι ακριβώς συνέβη και κάνει έκκληση μέσα από τον Αντένα οποιοδήποτε άλλος από το νοσοκομείο γνωρίζει το παραμικρό να σπάσει τη σιωπή του. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι έσυρε τη γυναίκα του στους διαδρόμους του Ιπποκρατίου με ένα καρότσι ο κατηγορούμενος, χωρίς να αντιληφθεί κάποιος κάτι. Δεν έχω προλάβει ακόμα να το δω έτσι αναλυτικά το πόρισμα. Πάντως είμαι ο τελευταίος που θα αποκλείσει ότι μπορεί να υπάρχει και συνεργός. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε δηλαδή ότι μπορεί να υπάρχει βεβαιότατα και συνεργός. Δεδομένου ότι από τα ευρήματα της ιατροδικαστού υπάρχουν γαρσίματα τα οποία έγιναν εν ζωή. Δηλαδή δεν αποκλείεται αυτός ο δράστης να την έσαιρνε ζωντανή πριν ακόμα την βάλει στον κάδο για να την ξεφορτωθεί. Η ένορκη διοικητική εξέταση που έχει διαταχθεί στο Ιπποκράτειο είναι πάντως σε εξέλιξη και αυτό που ερευνάται είναι αν στην υπόθεση της 36χρονης εμπλέκεται κι άλλο πρόσωπο εκτός από τον αγγειοχειρουργό. Κάποιος άλλος γιατρός, είτε εν γνώση του είτε εν αγνία του. Εάν προκύψει πάντως κάτι τέτοιο, θα αποδοθούν ευθύνες. Ζητώ να γίνει μια αναπαράσταση για να διαφωτιστούν όλες οι λεπτομέρειες. Από την πρώτη στιγμή μέχρι και την Χαλκιδική. Ναι. Την επόμενη εβδομάδα ο αγγειοχειρουργός αναμένεται να βρεθεί και πάλι ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση για συμπληρωματική κατάθεση.